τη σχέση. Γενικά δεν είμαστε ανταγωνιστικοί χαρακτήρες μεταξύ μας. Και αυτό μετράει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ποιος θα πει τα περισσότερα, ποιος θα φανεί περισσότερο. Αυτό είναι σε μια σχέση, ιδίως όταν είναι επαγγελματική σχέση. Μινάς Τσαμόπουλος, Γιώργος Θαναϊλάκης μιλούν για τη φιλία τους που μετράει 21 χρόνια σε έναν δύσκολο και ανταγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ ανταγωνιστική. Δεν πάω στην ίδια δουλειά, στην ίδια εκπομπή. Και άμα ο άλλος του πούνε δύο κουβέντες παραπάνω καλές, μπορεί εσύ να κολλήσεις. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Ταιριάξαμε και σαν χαρακτήρες. Δηλαδή η χημεία ήταν αυτή που λειτουργήσε καταλυτικά. Το σημαντικό σε μια φιλία είναι να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Να μην υπάρχει συμφέρον. Ανιδιοτέλεια δηλαδή. Ακόμα δηλαδή και αν κάποιος πει κάτι που του άλλου του φανεί παρεξηγήσιμο, αμέσως στο μυαλό σου δηλαδή το λειτουργήσω ότι του φύγε τώρα γιατί ήταν πάνω στην τρέλα. Δηλαδή ξέρεις ότι δεν υπάρχει αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Και δεν θα τσακωθούν ποτέ για γυναίκα εμείς οι δύο. Μη με σκουντάς δε. Φύγα να γυρίσω. Στην αντρική φιλία η μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η γυναίκα. Σε προλάβει. Ας τα πω εγώ. Τα έχεις μια χαρά με τον κολλητό και ξαφνικά πάμε εκεί, όχι δεν πάμε εκεί, δεν κάνουμε εκεί και τη σούπε έτσι και κοίτα και λίγο τον εαυτό σου και αυτός πιο πολύ και εσύ πιο πολύ και δεν μου αρέσει η δικιά του. Κάτι που μου αρέσει εμένα, όχι δεν αρέσει το μήνα, αλλά ρε παιδί μου, θα πει όχι, εντάξει, θα δει κάτι άλλο. Τι θα βρω, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κόφτω. Όταν μπει μια γυναίκα, σκέψε ότι μεταξύ μας έχουν μπει τρεις. Η δικιά μου και δύο δικές του. Τρεις. Κι όμως αντέχουμε. Ο Θαναϊλάκης και έλεγε τώρα να βρω και κουμπάρο, να με παντρέψει και αυτά. Διότι τι έκανε τώρα, μου το πέρναγε σιγά σιγά. Του λέω ρε Γιώργο, να σε παντρέψω εγώ. Το σκέφτηκε δύο δευτερόλεπτα και μου λέει να με παντρέψει. Με μεγάλη χαρά. Τώρα τι έγινε τώρα, έβλεπε τους υποψήφιους κουμπάρους και σου λέει θα βάλω το λίγο μέσα στο μαντρί. Και επέλεξε εμένα να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Καταλάβατε. Σκεφτείτε ότι δεν έχουμε περάσει και λίγα γιατί. Προβλήματα υπάρχουν πάντα, έτσι. Και σταθμούς έχουμε αλλάξει. Και προσωπικά. Και προσωπικά και οικονομικά. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Το πρωινό ξύπνημα πάντα είναι βάρβαρο. Όσα χρόνια για να το κάνουμε. Και όσο να είναι σε επηρεάσει. Σκέψου ότι έδεσε η φιλία μας το πρωινό ξύπνημα. Mm-hmm. Που ξυπνάς και δεν τα φιλτράρεις όλα. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον σχεδόν όπως είναι. Είναι σημαντικό αυτό. Γυναίκα λοιπόν είναι αυτή που θα μπει στη μέση. Επειδή σήμερα ακούσαμε δύο κυρίες στο τηλέφωνο και φαίνεται